Αυτή την σύνοδο, ως γνωστόν, την προετοιμάζαμε επί πολλά χρόνια όλες οι αδελφές Ορθόδοξες Εκκλησίες, με πολλές δυσκολίες που ανέκυπταν κάθε τόσο, αλλά τελικά με την τελευταία σύναξη των προκαθημένων στη Γενέβη τον Ιανουάριο του 2016, την οποία σύναξή μας ανέφερα και προλίγου. Με αυτήν λοιπόν τη σύναξη ετέθη τελεία και παύλα εις την προπαρασκευαστική της Συνόδου διαδικασία. Εκεί υπογράψαμε τα κείμενα, τα οποία απευθύνοντο προς την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, εκεί αποφασίσαμε για τον κανονισμό λειτουργίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, εκεί αποφασίσαμε όλοι μαζί τον τόπο και τον χρόνο της Συνόδου. Είπαμε στην Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης τον Ιούνιο του 2016. Η αρχική πρόθεση και επιθυμία της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης ήταν αυτή η Σύνοδος να γίνει εδώ στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα εις τον ναόν της Αγίας Ειρήνης, δίπλα στην Αγία Σοφία, εις τον οποίο ναόν της Αγίας Ειρήνης είχε συνέλθει και η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος. Ήταν ένας ιδεώδης τόπος. Δεν προφθάσαμε να ζητήσουμε την άδεια των τουρκικών αρχών για να γίνει αυτό το μεγάλο γεγονός στην Αγία Ειρήνη, αλλά πιστεύω ότι θα μας εδίδετο η άδεια. Όταν όμως η αδελφή Ρωσική Εκκλησία επεκαλέστη δυσκολίες, διότι εκείνη τη στιγμή οι σχέσεις Ρωσικής Ομοσπονδίας και Τουρκίας ήσαν τεταμένες και είπαν οι Ρώσοι αδελφοί μας ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε να έλθουμε στην Τουρκία για αυτή την σύνοδο, τότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε την Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης και αυτό έγινε δεκτό από όλες τις εκκλησίες στη Γενέβη, επαναλαμβάνω, τον Ιανουάριο του 2016. Ήσαν λοιπόν όλα έτοιμα και συμφωνημένα για να διεξαχθεί αυτή η Σύνοδος ύστερα από 50 χρόνια περίπου προετοιμασίας. Πέρασε ο Φεβρουάριος, πέρασε ο Μάρτιος, ο Απρίλιος και σχεδόν όλος ο Μάιος και δεν υπήρξε καμία αντίρρηση, δεν υπήρξε κάτι των νεότερων από καμία εκκλησία. Και ξαφνικά λίγες ελάχιστες εβδομάδες πρώτης μεταβάσεώς μας στην Κρήτη, 4 εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η εκκλησία η δική σας, της Γεωργίας, είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να έλθουμε. Πρέπει να γίνει μία ακόμη παρασκευαστική και τα λοιπά, διάφορες δικαιολογίες και προφάσεις, οι οποίες δεν μας έπεισαν. Εμείς είδαμε ότι με αυτά τα προτινόμενα θα εδίδεται νέα αναβολή και ίσως μετά από αυτήν και άλλη αναβολή και δεν θα γινόταν ποτέ η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος. Εφόσον λοιπόν τα είχαμε συμφωνήσει όλοι μαζί στις αρχές του 2016, ήμασταν πεπισμένοι ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, ότι η προετοιμασία της Συνόδου τελείωσε και προχωρήσαμε χωρίς δυστυχώς τις 4 εκκλησίες. Πήγαμε στην Κρήτη. Από την πρώτη μέρα που συναντηθήκαμε, είπαμε να στείλουμε ένα μήνυμα και να παρακαλέσουμε τις εκκλησίες αυτές να έλθουν έστω και την τελευταία στιγμή. Είπαμε να έλθουν έστω και στο συλλήτουργο της Κυριακής της Πεντηκοστής που έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Δεν ανταποκρίθηκαν ούτε σε αυτή την τελευταία έκκλησή μας. Και εμείς προχωρήσαμε και πήραμε ομόφωνες αποφάσεις, οι οποίες δημοσιεύθησαν, είναι γνωστές και είναι σύμφωνες
με όσα είχαμε προαποφασίσει κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο, δηλαδή αυτά τα drafts τα λεγόμενα, τα προκαταρκτικά κείμενα τα είχαμε ετοιμάσει όλοι μαζί, με μικρές τροποποιήσεις έγιναν δεκτά στην Κρήτη. Με ρωτήσατε εάν βλέπω κάποια δικαιολογία στην απουσία των τεσσάρων εκκλησιών. Ομολογώ ειλικρινώς ότι δεν βλέπω καμία πιστική δικαιολογία. Υπάρχουν διάφορες προφάσεις, νομίζω ότι υπάρχουν και σκοπιμότητες. Το δυσάρεστο είναι ότι η Ορθοδοξία ενεφανίστη όχι ομονοούσα, ενεφανίστη στην Κρήτη με απουσίες οι οποίες δεν τιμούν την Ορθοδοξία στο σύνολό της και ιδιαίτερως δεν τιμούν τις τέσσερις εκκλησίες οι οποίες δεν εσεβάστησαν την υπογραφή τους, την συμφωνία στην οποία είχαμε καταλήξει στη Γενέβη και παρεσπόνδησαν. Ο Θεός και η ιστορία θα κρίνει αυτό το αποτέλεσμα. Υπάρχει τρόπος να αποκατασταθεί, να θεραπευτεί η απουσία της υγειοποίησης? Να δεχθεί τις αποφάσεις της Κρήτης. Αυτό είναι το απλούστερο και το λογικότερο. Εφόσον είχε δεχθεί τα κείμενα στην προκαταρκτική φάση τους, είχε βέβαια η Εκκλησία της Γεωργίας αντιρρήσεις, οι εκπρόσωποι της είχαν αντιρρήσεις έως την τελευταία στιγμή για το θέμα των μεικτών γάμων. Αλλά εάν εξαιρέσουμε αυτό, τα άλλα κείμενα των άλλων αποφάσεων της Κρήτης θα μπορούσε η Ιερά Σύνοδος της Αδελφής Εκκλησίας της Γεωργίας να τα υιοθετήσει εκ των υστέρων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην εκκλησιαστική μας ιστορία, σύμφωνα προς τα οποία μερικές εκκλησίες απουσίαζαν από οικουμενικά συνόδους, αλλά εκ των υστέρων εδέχονται τις αποφάσεις και έτσι όλες αυτές εσύνοδοι της αδιαιρέτου εκκλησίας και οι κανόνες των και οι αποφάσεις των ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως, και για αυτούς που συμμετείχαν και για αυτούς που δεν συμμετείχαν.